Сегодня мы встретились с господином Артемисом Соросом. Он известен здесь, в Греции, таким громким довольно-таки делом по поводу выкупа греческого долга. То есть он внес некие облигации, деньги, чтобы выкупить греческий долг, который на тот момент составлял 600 миллиардов, по-моему, евро. В общем, попозже мы расскажем в подробностях эту историю, но сегодня мы встретились с господином Соросом, чтобы узнать всю информацию с первых уст, как говорится. Я сас, кирия Сора. Καλησπέρα σε όλους το ρώσικο πληθυσμό. Πρέπει να ξέρετε ότι οι Ρώσοι συνάνθρωποι μας είναι, τους νιώθουμε και είναι εκ DNA Έλληνες Σπαρτιάτες. Με δεδομένο όλη την ιστορία του πλανήτη, το πώς έχει εξελιχθεί, οι Σπαρτιάτες είναι φιλοί των Ελλήνων και μάλιστα οι Ρώσοι είναι οι φιλοί των Ελλήνων που μεταπήδησαν στην Ρωσία έχοντας όλο το DNA το ελληνικό, που θεωρούμε Σπαρτιάτες είναι και μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό. Άρα νιώθουμε τους Ρώσους αδέρφια μας, είναι και πάντα ήταν. Σαφώς όμως το μεγάλο πρόβλημα στον πλανήτη δεν είναι το DNA, είναι το υποχθόνιο DNA που διοικούν και τη Ρωσία και την Αμερική και την Ελλάδα, ένα διαφορετικό DNA φέροντας προβλήματα τόσο κατά τόπους αλλά όλο και στον παγκόσμιο γίγνεσθε. Όμως το μήνυμα που θέλετε τώρα να δώσετε στους Ρώσους είναι για αυτό που έχουμε ίδιο DNA ή για ποιο πράγμα, για ποιο άλλο πράγμα? Η Ρωσία είναι ένα κλειδί στην παγκόσμια σκηνή και ιδιαίτερα τώρα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Θα δώσω μια πληροφορία η οποία ίσως σε κάποιους αρέσει και σε κάποιους δεν αρέσει. Ναι, η Ρωσία, η κυβέρνησή της ήταν πάντα εβραϊκή, όπως άλλωστε ήταν και της Αμερικής, σιωνιστική και εβραϊκή. Κατακλίνεστε στην κυβέρνηση πάντα, δηλαδή ουσιαστικά και το, αν το θέλετε, και τον κομμουνισμό, αν το θέλετε, δεν τον ίδρυσαν οι Ρώσοι, τον ίδρυσαν δύο Εβραίοι, ο Έλσιν και ο Μάρξ. Είναι δύο μεγάλοι Εβραίοι, οι οποίοι χρηματοδοτήθηκαν από την οικογένεια Ρόθσαλντ. Έχουμε την επιταγή η οποία ήταν στην ίδρυση του κομμουνισμού, 20.000 λίρες, είναι στο Μουσείο του Λονδίνου. Την έχουμε και εμείς, αν θέλετε να σας στείλουμε. Έτσι δημιουργήθηκε ο κομμουνισμός. Είναι καθαρά εβραϊκός, όπως και ο ναζισμός, όπως και τα όλα σεισμός. Έτσι έχουν κατακλείσει όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους, τους έχουν δυναστεύσει. Είδαμε τα δεινά που τράβηξε η Ρωσία. Είναι τίποτα ο σκοτωμός και οι δολοφονίες που έκανε ο Στάλιν μπροστά στο Χίτλερ. Αν δείτε στους παγκόσμιους ηγέτες ποιος έχει σκοτώσει περισσότερο, είναι τελευταίος είναι ο Χίτλερ, μετά είναι ο Στάλιν και μετά είναι ο Μαό Τσετούνγκ. Έχουν πολύ αίμα στα χέρια τους και υπάρχουν χώρες που έχουν πολύ μεγάλο καρμικό. Αυτό το καρμικό είναι ένα χρέος που πρέπει να ξεχρεώσουν. Σε αντιθέσει με την Ελλάδα, η οποία δεν έχει καρμικό, έχει τελειώσει, δεν έχει πειράξει κανέναν. Θεωρώ λοιπόν ότι οι Ρώσοι αδερφοί μας, η Ρωσία είναι σε ένα μετέχμιο αυτή τη στιγμή, την οποία πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Αν το θέλετε, τουλάχιστον γεωπολιτικά, όπως βλέπω και στη Ρωσία, το πρόβλημά της είναι οι ιεροί πολέμοι που θα διεξαχθούν από εδώ και πέρα. Δηλαδή ουσιαστικά υπάρχει ένας μουσουλμανισμός, άκουσα τι είπα. Ό,τι είναι σεϊσμός, είναι εβραϊσμός, είναι δικά τους, δεν είναι δικά μας. Ούτε ρώσικα, ούτε ελληνικά είναι. Είναι καθαρά εβραϊσμοί, εβραϊσμός, ιουδαϊσμός, χριστιανισμός, μουσουλμανισμός. Είναι δικά τους καταπιστεύματα και αυτή είναι η αιχμή του δόρατος που πρέπει να κινηθούμε και να πολεμήσουμε, αν θέλουμε την πραγματική ελευθερία. Οι Ρώσοι αδερφοί μας λοιπόν είναι στο μετέχμιο μιας παγκόσμιας σκηνής. Σε αντίθετη περίπτωση, αν επιτρέψουν στο μουσουλμανισμό, πάει στο δικό του κατάστημα. Υπάρχει ένα τεράστιο τόξο που πιέζει τη Ρωσία. Η Ρωσία πρέπει να πάρει πολύ δραστικά μέτρα, αλλά αληθινά θέματα. Είχατε έναν μεγάλο ηγέτη, τον Πούτιν. Είχατε. Με πληροφορίες που έχω και ίσως αληθινές, αν το θέλετε, άλλωστε είναι η άποψή μου και ας τη σεβαστεί κάποιος. Ο πραγματικός Πούτιν δεν υπάρχει. Υπάρχει ένας Πούτιν ο οποίος μοιάζει με τον παλιό. Ξέρουμε λοιπόν το παρασκήνιο, το πώς έχει, πώς στείνεται και πώς μπορούν να δημιουργήσουν τα πάντα. Άρα λοιπόν θεωρώ ένα τον Πούτιν που έκλαψε στις εκλογές, δεν είναι ο ίδιος ο Πούτιν, θεωρώ ότι κάνει χατήρια, όμως αυτόν έχετε και αυτός υπάρχει στη σκηνή. Ναι, η Ρωσία πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στις κινήσεις της, γράφει ιστορία και θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική με τα άλλα της αδέρφια ή τουλάχιστον με το δικό της DNA. Περιμένουμε πολλά από τους Ρώσους όσον αφορά τα αντίθετα DNA.
που αυτό είναι οι Χαζάροι, οι Μογγόλοι και που αυτό είναι και το πρόβλημα στη Ρωσία. Το πρόβλημα είναι καθαρά ο Εβραϊσμός και καθαρά ο Χαζαρομογγολισμός που υφίσταται σε όλο τον πλανήτη. Οι κινήσεις πρέπει να είναι κλειδιά. Δεν με πείθουν εμένα κάποιες κινήσεις καλής θέλησης και ξέρετε και ναι, και είμαστε εδώ και. Η Ρωσία πρέπει να διαβεί ένα μονοπάτι το οποίο κυρίαρχα να δείξει τα αληθινά κομμάτια, την αληθινή ιστορία, την αληθινή δύναμη και τη θέληση που να ελευθερωθούν όλοι οι λαοί από έναν δυνάστη που τελικά όλοι οι λαοί στη γη χρωστούν. Τελικά δεν έχω δει ένα κράτος το οποίο να μην χρωστάει ή να είναι κάποιος που να μου δείξει ένα κράτος και να μου πει σαν αυτό πρέπει να γίνει. Σας ρωτάω λοιπόν αν θέλετε να μου πείτε και αναλογιστείτε όλοι σας. Δείχτε μου ένα κράτος σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτόν τον πλανήτη, που τελικά βιώνει καλά, έχει πολύ καλή ποιότητα ζωής και οικονομικά είναι αυτόνομο. Θα δείτε ότι δεν υπάρχει κανένα. Θα δείτε ότι όλα τα κράτη στη γη χρωστάνε. Τελικά πού χρωστάνε όλα αυτά τα κράτη. Τελικά η Ρωσία με δάνεισε. Αφού τελικά χρωστάει η Ρωσία. Η Αμερική με δάνεισε. Πώς να με δάνεισε η Αμερική αφού χρωστάει. Η Γαλλία, η Γερμανία. Θεωρημένο ότι η Ρωσία είναι κράτος, έχει σύνταγμα. Η Αμερική. Αυτή τη στιγμή είναι πτωχευμένη από το 1934 και το έχουμε αποδείξει και όλες τις πληροφορίες τις έχουμε δηλώσει και είναι στα site μας και παντού. Η Γαλλία έχει καταδηλωθεί από το 1934. Η Αγγλία. Έχουμε χώρες που δεν έχουν σύνταγμα. Έχουμε τη Γερμανία η οποία δεν είναι κράτος. Είναι μια με εξόριστη κυβέρνηση στην Ανατολική Γερμανία. Ακούτε, είναι με εξόριστη. Γι' αυτό και η Γερμανία δεν έχει Κάιζερ. Ενώ παλιά είχε Κάιζερ. Όπως στη Ρωσία είχατε Τσάρο. Ενώ η Γερμανία τώρα έχει καγκελάριο. Δηλαδή. Είναι μια εξόριστη κυβέρνηση στην Ανατολική Γερμανία, ένα κράτος το οποίο παραδόθηκε στους σιωνιστές, είναι ένα γραφείο των σιωνιστών που σκίζουν ακόμα όλη τη διαδικασία. Έχετε 6 εκατομμύρια νεκρούς, αν δεν κάνω λάθος, μόνο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα πόλεμο που η Ρωσία πιστεύω δεν ήταν στη διάθεση μέσα. Ένα πόλεμο η οποία η Ρωσία, αν το θέλετε, κατάστρεψε τον Χίτλερ. Αλλά ποιον Χίτλερ, ποιον ναζισμό. Τη στιγμή που ο ναζισμός είναι με το σιωνισμό αγκαλιά, είδαμε έναν Χίτλερ, ο οποίος έχουμε όλα τα πρωτότυπα αρχεία ότι είναι ένας μπάσταρδος του Ρόθσαλντ, γιος από την υπέδρετρια της Βιέννης. Είδαμε έναν Χίτλερ και έχουμε τις φωτογραφίες, όπου τελικά πέθανε το 2006 και δεν αυτοκτόνησε όλες αυτά τα μυθεύματα που μας λέγανε τα ΜΜΕ, τα εβραϊκά. Έχουμε έναν Χίτλερ που τον έχουμε φωτογραφίσει με τα παιδιά του και με τη γυναίκα του στη Βραζιλία. Στη Βραζιλία, στο μεγάλο κράτος του Βατικανού, υπό προστασία του Βατικανού. Έχουμε πράκτορα που τον έπιασε ότι είναι ο Χίτλερ και το ανακαλύψαμε και έχουμε όλα τα μυστικά αρχεία. Δηλαδή, κύριε μου, πετε μου κάτι. Σκοτωθήκαν 6 εκατομμύρια Ρώσοι. Εκτελέσαν 600.000 ανθρώπους στην Ελλάδα, σε όλα τα χωριά, για να κάνουν κάποια ζώα πλάκα σε αυτόν τον πλανήτη. Κύριε Ρώσοι, έχετε 6 εκατομμύρια νεκρούς και κάποιοι κάναν πλάκα μαζί με τα σιωνόπεδα της Αμερικής. Σε έναν πόλεμο παροδία. Που σαν και καλά η Αμερική πτωχευμένη από το κράχ του 34 και του 32, βρήκε τα χρήματα τελικά να χτίσει 50.000 πλοία, να χτίσει να πούμε έναν ολόκληρο στρατό. Ποιος το χρηματοδότησε μέσα στην πτωχευμένη Αμερική που είχε παραδώσει τα βιβλία της από τότε? Ποιος κύριε, ξέρετε. Ένας ολόκληρος σιωνισμός, μια καινούργια νέα τάξη πραγμάτων που έρχεται τώρα να μας πει ποια είναι και να διοικήσει τι, τη γελιότητα, την παράνοια, την ανομαλία. Θέλω να πω ότι οι Ρώσοι πρέπει να σκεφτούν, είναι σε πολύ καλό μετέχνιο, να σκεφτούν πολύ καλά γεωστρατηγικά και οικονομικά. Ξέρουν οι αρχές και οι υπηρεσίες, οι αξιωματούχοι σας συντούμε, πραγματικά υπάρχουν, εγώ ακόμα έχω πολύ μεγάλες ελπίδες για τους Ρώσους αξιωματούχους, διότι δεν θέλω να ξεχάσετε ότι ο Αντρόμποφ, ένας πολύ πετυχημένος πρόεδρος της Ρωσίας, Έλληνας, ο οποίος ήταν ελληνικής καταγωγής, έφτιαξε ένα πολύ καλό σύστημα και το ονόμασε ΑΟΜΕΓΑ. Το ΑΟΜΕΓΑ σύστημα δεν σημαίνει το πρώτο γράμμα της αλφαβήτου και το τελευταίο. Σημαίνει άνοιξε ένα σύστημα μέσα στα παγκόσμια ταμεία, τα οποία είναι Αλέξανδρος ΟΜΕΓΑς. Με μεγάλη κατανόηση λοιπόν, η Ρωσία έλεγχε όλα τα παγκόσμια ταμεία από τον Κάφκασο και πέρα. Από τον Κάφκασο και από την άλλη μεριά του Ατλαντικού του έλεγχαν τα άλλα τα παιδιά τα σιωνόπεδα. Αυτό το δικαίωμα σχεδόν της Ρωσίας το πήραν. Αυτό το δικαίωμα το έκανε χρήση ο Πούτιν ο πραγματικός. Ακούστε τι λέω, ο πραγματικός. Όταν ήρθε στην εξουσία. Γιατί η Ρωσία έγινε χώρα μετά, επί Πούτιν, όταν ακούμπησε στα παγκόσμια ταμεία και πήρε 134 τρισεκατομμύρια μέσα από τους δήμους σας. Τώρα, αν έγινε καλή διαχείριση μες στη Ρωσία, είναι μια άλλη ιστορία. Η Ρωσία ξέρει και έχει και τη δύναμη και είναι φύλακας των παγκόσμιων ταμείων, του παγκόσμιου πουλού του. Που μπορεί αύριο το πρωί να βάλει ένα βέτο, να σταματήσουν όλα αυτά τα χρέη των χωρών, τα ψεύτικα,
και να μπει στη διαδικασία της φωτεινής διαδρομής, όπως άλλωστε διαδραματίζεται. Ας έχετε βέβαια και στη διαδικασία σας πάρα πολύ εβραϊσμό και σας πιέζουν πάρα πολλά πράγματα, ακόμα και μέσα στην ηγεσία της Ρωσίας. Μπορεί λοιπόν αύριο να πάρει τη διαδρομή, ξέρει πώς να το κάνει, ξέρει πώς να βοηθήσει και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτός ο πλούτος είναι ελληνικός, έχει τις ταυτοποιήσεις του, γνωρίζουν οι Ρώσοι και στην Τούμα τι ακριβώς συμβαίνει. Πρέπει αυτή τη στιγμή να ασκηθεί ένα παγκόσμιο βέτο, ειδικά για τα παγκόσμια ταμεία και τον παγκόσμιο πλούτο και να μοιραστούν τα χρήματα έτσι όπως έχει καταγραφεί από το πρωτόκολλο 1. Το πιστεύετε ότι τώρα, άμα θα δει ο κόσμος τώρα αυτό το βίντεο που μιλάμε και εσείς λέτε για τον Πούτιν, για τον πραγματικό Πούτιν και για τον άλλο Πούτιν που είναι δεύτερος Πούτιν, ότι κάποιος δεν θα πάρει στα σοβαρά τα λόγια σας, το καταλαβαίνετε? Πώς είναι? Όχι, καταλαβαίνω μια αλήθεια η οποία θα πρέπει πάντα να επιβιώσει. Η αλήθεια θα πρέπει να επιβιώνει και όχι καν θα πάρει κάποιος στα σοβαρά. Εγώ δεν θέλω να πάρει στα σοβαρά ή αν είμαι γραφικός. Θα πρέπει να καταλάβει την αλήθεια. Εγώ λοιπόν για να πω κάτι τέτοιο δεν είμαι τρελός. Και ιδιαίτερα δεν μπορώ να χαϊδέψω κάποιον με ψέματα. Άλλωστε έχω πει ότι ζούμε τα αληθινά ψέματα. Σας είπα την άποψή μου για τη Ρωσία και το τι πρέπει να κάνει. Σας είπα και ανθρώπους που ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ανθρώπους πάρα πολλούς στη Ρωσία, που τους εκτιμάμε και είναι αδέρφια μας. Νιώθουμε τους Ρώσους αδέρφια μας, όχι όλους όμως. Ξέρουμε εκεί μέσα πως είναι κλειδωμένοι οι εχθροί και πως και καραδοκούν για να κάνουν τεράστιες ζημιές. Δεν θα κρίνω την πολιτική Πούτιν. Σας είπα όμως μια αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια και δεν με ενδιαφέρει πως θα με κρίνετε. Η διαδικασία είπα. Ο Πούτιν αυτός που είναι τώρα. Οι πληροφορίες μου είναι. Έχω να σας πω και κάτι. Υπάρχει ένα αποτύπωμα. Το μεγαλύτερο αποτύπωμα εκτός από το αποτύπωμα του χεριού σου είναι το αυτί σου. Εγώ λοιπόν τον ηγέτη σου τον ήξερα. Και ξέρω το αυτί του. Πήρα το σημερινό σου ηγέτη του αυτί και δεν είναι ίδιο. Κάντε το κι εσείς. Σας προκαλώ να πάρετε παλιές φωτογραφίες από το αυτί του Πούτιν, που είναι μοναδικό αποτύπωμα στον κόσμο. Πάρτε το αυτί, όποιο θέλετε, και συγκρίνετε το με το σημερινό. Θα δείτε λοιπόν ότι δεν είναι ίδιος. Άρα λοιπόν εγώ ξέρω τι λέω. Δεν θέλω λοιπόν να χαλάσω τα χατήρια ή να κάνω κάποια χατήρια. Εγώ δεν πιστεύω στη διπλωματία αυτή που συμβαίνει σήμερα, η οποία είναι καθαρά αμερικάνικη, η οποία είναι μέσα των αγγλικών, που είναι μια γλώσσα η οποία δεν κατανοεί ούτε καν τι λες. Φτωχή σε λέξεις και σε συνδυασμούς. Γιατί η διπλωματία σήμερα γίνεται μέσα από τις λέξεις. Δεν το εννοούσα αυτό, το εννοούσα αλλιώς. Διπλωματία σημαίνει διπλή ματιά. Που σημαίνει άλλο λέω και άλλο εννοώ. Όχι. Η νόηση, η δικιά μας, ειδικά στην ελληνική διαδικασία, και δεν θα πω ελληνισμός γιατί για μας είναι ελληνικότητα και όχι ελληνισμός, σας δηλώνω ότι η διπλωματία είναι θέμα μυαλού, λόγου ίσως νους. Αυτή είναι η διπλωματία και δεν μπορεί να είναι μόνο με διπλή ματιά. Άλλο να λέω από πίσω. Μόνο έτσι θα επιβιώσει σε ένα καθεστωτικό πλανήτη όπου σήμερα ζήσατε όλοι τα γηθινά ψέματα. Τα ζήσατε. Η Ρωσία έχει χαραγμένη στις μνήμες της όλη αυτή την αλητία, την ψευτιά. Μια πάμπλουτη χώρα, γεμάτη πετρέλαια, γεμάτη πράσινα. Μη μου μιλάτε για Ρωσία, γιατί η Ρωσία είναι γεμάτη δικά μας αρχαία, που σήμερα ο Πούτιν, ο προηγούμενος, ενδεχομένως και ο καινούριος. Έτσι θα το λέω. Συγγνώμη αν διαφωνείτε, αλλά ίσως έχω μια άποψη. Και αν το θέλετε, πείστε μου ότι έχω λάθος. Εγώ σας λέω πώς να ελέγξετε με φωτογραφίες του παλιού, του καινούριου. Εγώ θα προσπαθήσω. Άρα, εγώ σήμερα σας λέγω ότι αυτή είναι η άποψή μου. Και αν κάνω λάθος, θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη. Αν και δεν θα έρθει κανείς να το θέσει αυτό το θέμα, γιατί και θα χάσει. Και θα κερδίσω εγώ όσον αφορά τις λέξεις μου. Σε μια Ρωσία πάμπλουτη. Με τον Κάυκασο πάμπλουτο και έχει χαραγμένη σεισμή με τις πολύ αίμα. Και πολύ αίμα, ακόμα και με τον κομμουνισμό σας. Τεράστιο αίμα. Χάθηκαν αξίες, χάθηκαν ψυχές. Ενώ θα μπορούσαμε να είχαμε μια τέλεια σύνδεση της τεχνολογίας, της τέχνης, τους λόγους δηλαδή του νου και όχι της τεχνοτροπίας ή της κάθε γελιότητας που σήμερα στον πλανήτη συμβαίνει και για πάλα χρόνια. Δηλαδή ζούμε σε έναν πλανήτη που μιλάμε για πολιτισμό, μιλάμε για humanitarian τεράστια, αλλά τελικά ο πλανήτης όλος πιέζεται, όλος πεινάει, όλο βιάζονται παιδάκια παντού. Τελικά για ποιο πολιτισμό μου μιλάτε? Ξέρετε, ένας στρατηγός Ρώσος και καλή του ώρα, που είναι πολύ θυμωμένος, μου έδωσε ένα βίντεο. Έχει παιδάκια από 5 έως 8 που τα σφάζουν ζωντανά για να τους πάρουν τα όργανα χωρίς αναισθητικό. Καταλαβαίνετε σε ποιον πλανήτη ζούμε, ε? Καταλαβαίνετε ότι κάποιοι που έχουν μεγάλες χώρες, μεγάλες διάνοια και πολλοί άνθρωποι θα πρέπει να βγάλουν τον πραγματικό τους εαυτό και να έρθουν κοντά με αδερφούς όλο τον πλανήτη να πετάξουμε όλο αυτό το καθεστώς το οποίο θα τα διαλύσει όλα.
Τελικά είδατε που απέτυχε όλα τα συστήματα. Είδατε τελικά που απέτυχε η όλη οικονομία. Είδες τελικά που απέτυχαν όλα. Απέτυχε ο κομμουνισμός ή πέτυχε. Πέτυχε ή απέτυχε. 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 Απέτυχαν οι πολιτικές τους. Ή τελικά τη δημοκρατία της δώσαν πολλά ονόματα. Τη σοσιαλιστική δημοκρατία. Υπάρχει σοσιαλιστική δημοκρατία. Μα η δημοκρατία είναι μία. Υπάρχει κομμουνιστική δημοκρατία. Μα δεν γίνεται να είναι κομμουνιστική. Και αριστερή και δεξιά. Μιλήσαμε ο φασισμός. Απέτυχε. Οι αυλές, δηλαδή οι βασιλείς, απέτυχαν. Γιατί απέτυχαν όμως. Θέλω να ξέρετε καλά ότι σε όλο τον οικουμενισμό, πριν και ακόμα η Ρωσία γίνει κυρίαρχος κράτος, αν το θέλετε, η οικουμενικότητα ήταν η αυτοκρατορία της Ρωμάνιας, την ξέρετε, έτσι. Η αυτοκρατορία της Ρωμάνιας με το Βυζάντιο, που δεν το δέχομαι να το λέω Βυζάντιο, γιατί δεν υπάρχει Βυζάντιο από ένα στρατηγό, βγάλαμε Βυζάντιο, ολόκληρη αυτοκρατορία. Η αυτοκρατορία της Ρωμανίας ήταν μόνο Έλληνες. Και όλος ο τότε πλανήτης, λοιπόν, ήταν σε διαδικασία ότι όλοι οι βασιλιάδες, εάν δεν έχουν ελληνικό DNA, δεν μπορεί να είναι βασιλιάδες. Γιατί ο πρώτος βασιλιάς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, των Ελλήνων, ήταν μόνο ο Φίλιππος, ο οποίος έγινε με εκλογές. Άρα πήγαμε για πράσινο αίμα. Γαλάζιο αίμα δεν έχουν ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Εγγλέζοι, ούτε οι Κέλτες, ούτε οι Μογγόλοι. Έχουν μόνο το ελληνικό DNA. Που μετέπειτα είδαμε Ρώσους, Έλληνες που ήταν στη Ρωσία, τους είπαν Ρώσους. Βέβαια, ο ελληνισμός είναι παντού. Εσείς είχατε τσάρο. Ναι. Κανένας τσάρος ποτέ, αν δεν ήταν Έλληνες, δεν λεγόταν τσάρος. Το ξέρετε. Σας το λέω να το ξέρετε. Κοιτάξτε τι πληροφορίες που σας δίνω. Απαγορεύονταν πάντοτε ο τσάρος να μην είναι Έλληνας. Απαγορευόταν ο Κέσσερας να μην είναι Έλληνας. Απαγορευόταν ο βασιλιάς να μην είναι Έλληνας. Ποιος απαγόρευσε? Ο πλανήτης όπως ήταν δομημένος. Δεν υπήρχε τότε λοιπόν όλα αυτά τα καθαρματάκια. Όταν φτιάξαμε τον οικουμενισμό, ο οικουμενισμός ήταν το Βυζάντιο, δηλαδή η αυτοκρατορία της Ρωμάνιας. Βασιλιάδες από εκεί παίρνατε. Δεν έπαιρνε κανείς. Τσάρος. Αν δεν ήταν ο τσάρος Έλληνας, δεν έγινε το τσάρος. Σήμερα, το 2014. Υπάρχει νόμος, γιατί όλος ο πλανήτης ανήκει κάπου. Σου δώσαμε λεφτά να το φτιάξεις. Σου φτιάξαμε την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Ρωσία. Βέβαια, η Ρωμανόφ. Τι ήταν, Έλληνες, δεν ήταν. Μα και η μισή Ρωσία Έλληνες είναι. Μην κοιτάς που ήρθαν όλοι μετά και γίνανε πολλοί. Δηλαδή στην Ελλάδα που έχουν μαζευτεί οι Εβραίοι και όλοι οι κερατάδες σημαίνει ότι είναι Έλληνες επειδή μιλάνε ελληνικά. Ή όποιος μιλάει Ρώσικα είναι Ρώσος. Δηλαδή οι Κινέζοι που είχαν πάνω όλα τα σκιστομάτια, τι είναι, Ρώσια, πού. Δεν μου απαντάτε. Δηλαδή οι Τσετσένοι. Χρειάζεται η Ρωσία την Τσετσενία? Πώς είναι η Τσετσένη, ξέρετε? Ναι, χρειάζεται. Σημερινή Ρωσία χρειάζεται. Α, έτσι, μπράβο. Άρα μου λέτε ότι η Τσετσένη είναι μηχανισμός, αυτό μου λέτε, έτσι? Κάπως ναι, κάπως. Δηλαδή, Τσετσένη πώς είναι, γνωρίζετε, κύριε Ρώση, αδερφοί μας. Όλοι οι Τσετσένοι δεν είναι ένα εκατομμύριο. Δεν είναι Ρώση, είναι πολίτης της Ρωσίας. Σωστά. Είναι ένα εκατομμύριο, δεν είναι παραπάνω. Είναι 300 χιλιόμετρα από τη Σταυρούπολη. Κάνω λάθος? Ναι, σωστά. Είναι κοντά στη Χαζαρία. Okay. Θέλετε να μου πείτε ότι ολόκληρη η Ρωσία με όλα τα υπεροπλικά συστήματα και αν θέλετε και τη δύναμη της ψυχής σας. Η Τσετσενία, αν θέλετε, τους Τσετσένους μάλλον, τους αυτονομιστές ή αυτούς τους Τσετσένους που θεωρείτε ότι σας κάνουν κακό στο σύστημά σας, δεν τους είχατε τελειώσει, δεν τους είχατε σταματήσει, δεν τους βάλατε φυλακή. Άρα δεν τους πειράζετε, γιατί? Κάποιος εξυπηρετεί, νομίζω. Φαντάζεστε ότι στην Ελλάδα του σήμερα 10.000 άνθρωποι θα σκοτώναν την Ελλάδα? Είναι δυνατόν να το πιστεύετε αυτό? Δεν υπάρχει. Είδαμε το κράτος να διαλύει τα πάντα, άμα θέλει. Να διαλύει άλλες χώρες. Είδαμε να διαλύουν τα πάντα. Χώρες ολόκληρες. Εκατομμύρια κόσμος. Άδικα όμως, Αλλά αν ποτέ τους πειράζαν οι Τσετσένοι, θα τους είχαν διαλύσει. Άρα για να μην τους πειράζουν, καταλαβαίνετε τι μηχανισμός είναι. Άρα καταλαβαίνετε πόσο ψέμα τρώμε. Ναι, δεν πρέπει. Από εδώ και πέρα πρέπει να δούμε τα αληθινά πράγματα και το πώς ακριβώς συμβαίνουν. Και πρέπει να το κάνουμε, γιατί αλλιώς θα ζούμε τα αληθινά ψέματα. Δεν θα ζήσουμε τις αλήθειες μας. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα λοιπόν. Άρα είδαμε, αφού απέτυχαν όλα τα συστήματα τα πολιτικά. Απέτυχαν τα δόγματα, αν το θέλετε. Απέτυχαν όλα. Τελικά είδαμε 6.500 θρησκείες στον πλανήτη. Ποιον εξυπηρετούν όλες αυτές τις θρησκείες? Είδαμε τη χριστιανική εκκλησία, την οποία τη χρηματοδοτήσαμε όλοι, Έλληνες, Ρώσοι, πάντες. Να γίνονται. Από εκεί είναι εγώ, από εδώ είναι η Εκκλησία της Ελλάδος, από εκεί είναι άλλα δόγματα, χιλιάδες δόγματα. Ποιον εξυπηρετούν όλα αυτά? Εμένα, τον πολίτη? Σε τι? Άρα λοιπόν όλα αυτά μας διασπούν. Όχι μόνο μας έχουν διασπάσει, μας τρώνε την ψυχή, μας τσιμεντώνουν την υπόφυση. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε από τι είμαστε χτισμένοι, τι θέλουμε, πού πάμε. Και αν το θέλετε, για μένα δεν υπάρχει φυλή ή άνθρωπος πάνω στον πλανήτη που δεν θέλει το ίδιο με εμάς. Τι θέλει? Το μέλλον του, την καταξίωσή του, την ασφάλειά του, την καλή του ζωή. Και κάποια στιγμή ας καταλάβουμε ότι είμαστε τρία συστατικά. Είμαστε το φυσικό σώμα που είναι τώρα, το οποίο εμείς το μορφοποιήσαμε. Και άκουσα και μία διάλεξη Ρώσου. Έχω πολύ καλή σχέση με Ρώσους επιστήμονες. Πραγματικά είναι φωτεινά μυαλά. Έχουν πολλές ανακαλύψεις.
είναι πολύ κοντά στον ελληνισμό και σαν μυαλά και σαν ιδεολογία, ακόμα και ο τρόπος που εκφράζονται τη στιγμή που θέλει να εκφραστεί είναι τίμιος, είναι κάθετος, είναι αυστηρός μέχρι εκεί που είναι η αλήθεια. Δεν περνάει από εκεί, ασχέτως αν το σκοτώσουν ή αν πάει με το σύστημα. Δηλαδή, ο Ρώσος από τη στιγμή που περάσει το μετέχνιο θα πει την αλήθεια του. Και πραγματικά είναι πολύ κοντά στους Έλληνες όσον αφορά το DNA μας και τη μορφολογία μας. Okay. Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για προθέσεις σας. Τι σχεδιάζετε να κάνετε, τι θέλετε να κάνετε, τι πρέπει να γίνει, δηλαδή. Ναι. Αυτό το πρέπει να γίνει μου άρεσε πάρα πολύ, χωρίς να υπάρχει σχεδιασμός με την έννοια. Ένας είναι ο σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός από την αρχή μέχρι το τέλος. Άλλωστε, αν θυμάστε, τα οικονομικά εργαλεία που έθεσα στους Έλληνες και από την αρχή, αν θέλετε, πήγαν στους κρατεούς. Κρατεούς λέμε τις κυβερνήτες. Πρέπει να ξέρετε ότι σε όλες τις κυβερνήσεις είναι διαχειριστές, έτσι δεν είναι κάτι παραπάνω. Τα συντάγματα είναι των λαών. Είναι των ανθρώπων. Ακόμα και η δικαιοσύνη είναι των ανθρώπων. Είναι θεσμοί αυτοί. Αυτοί οι θεσμοί λοιπόν ανήκουν σε όλο τον κόσμο. Δεν γίνεται ένας διαχειριστής τρελός, ανώμαλος, κάτι, οτιδήποτε. Έπαθε κάτι, ρε παιδί μου. Πρέπει να διαλυθεί η Ρωσία, να διαλυθεί η Ελλάδα, να πουλήσει τον κόσμο. Δεν γίνεται. Θα πρέπει να υπάρχει μια προστασία. Άρα λοιπόν το σύνταγμα που είναι των ανθρώπων είναι πολύ συγκεκριμένο και έδωσα πολύ συγκεκριμένα οικονομικά εργαλεία. Έχει οριμάσει και ο καιρός και έχει οριμάσει και ο κόσμος. Άρα, πώς θα δείξω τον εχθρό αν δεν τον δείξω στο λαό? Σήμερα υπάρχουν πολλοί κτίνοι, κτηνώδη εχθροί, οι οποίοι δεν φαίνονται, είναι με ένα καλό προσωπείο και δεν εμφανίζονται, καταλάβατε. Δηλαδή, ένα καλό προσωπείο είναι οι Εβραίοι Τουρκοί στην Ελλάδα. Μια μεγάλη εγκληματική οργάνωση που είναι στην Ελλάδα, τα οποία με παράνομους τρόπους μέσα στην κυβέρνησή μου, σε ένα σύνταγμα δικό μου, το έχουν αλλοιώσει και το έχουν τρέξει σε μια διαδικασία ώστε να σκοτώσουν τον Έλληνα, τη γλώσσα του, τον πολιτισμό του, τα πάντα. Προσπαθούν να κάνουν τη γλώσσα την ελληνική 16 γράμματα. Ενώ η ρώσικη πόσα γράμματα έχει? 33. Ακούστε να δείτε, εγώ είχα 27. Τελικά μου τα κάνανε οι Εβραίοι 24, εσείς κάνατε 33 και οι άλλοι πάνε να τα κάνουν 16. Στο τέλος δεν θα έχουμε γράμματα, θα έχουμε ήχος. Α, ο, η, φύγε, πήγε. Είναι δυνατόν. Καταλαβαίνετε δηλαδή για τι ζώα μιλάμε. Αυτά τα ζώα λοιπόν τώρα να μου κάνουν τη γλώσσα μου 14 ή 16 γράμματα. Εδώ μιλάμε τώρα γιατί από πολέμου παγκόσμια, γιατί σε όλα σας τα πανεπιστήμια, στη Γαλλία, στην Αμερική, παντού. Αν θα μπείτε, είναι παντού ο ελληνισμός. Είναι η ελληνικότητα. Πώς θα τη σκοτώσεις αυτό, ρε παιδιά? Όλα τα μουσεία στον κόσμο δεν έχουν μέσα γερμανικά γάλματα. Γιατί έχουν τέτοιο σκοπό να διαλύσουν το αλφάβητο και την κουλτούρα? Το μοναδικό αντίπαλο δέος που όσο υπάρχουμε εμείς δεν αναγνωρίζονται αυτά τα ζώα, οι βοσκοί, όλος αυτός ο σιωνισμός, ο εγκληματικός που έχει, αν το θέλετε, καταδικαστεί στα Ηνωμένα Έθνη ο σιωνισμός, σαν τον πλέον εγκληματική οργάνωση και ρατσιστική οργάνωση στον πλανήτη. Όπως και η μασονία επίσης, επίσημα το καταθέτω, έχει καταδικαστεί επίσημα ότι είναι η πλέον σατανιστική εγκληματική θρησκεία. Δεν τα λέω εγώ, είναι καταδικασμένη από τα Ηνωμένα Έθνη, που τα Ηνωμένα Έθνη σας λέω ότι είναι καθαρά σκεύασμα καμπαλισμού. Φανταστείτε, ακόμα και οι δικοί τους δεν τους αντέχουν. Είναι καθαρά δηλαδή δογματισμένα τα Ηνωμένα Έθνη. Άρα στην περίπτωση τη δικιά μας, στην Ελλάδα όταν χρειώστηκε τη βοήθεια, έχουμε πολύ υψηλά και πολύ υψηλά με νόηση εργαλεία οικονομικά. Τον τρόπο που συνθέτουμε τη δόμηση των οικονομικών εργαλείων, άσχετα το σύστημα, το καθεστώς, γιατί το σύστημα είναι οι άνθρωποι, αυτό το καθεστώς δεν το αντέχει με όλα αυτά που έχουν κάνει στην Ελλάδα, με τρία μνημόνια αν το θέλετε. Ξέρετε, η Ελλάδα έχει πτωχεύσει 4 φορές, πλασματικά. Σήμερα την πηγαίνανε για 5, δεν την αντέχει άλλο. Τέλος κύριοι, έπρεπε οι κλέφτες να κάνουν ένα κύκλο, οι κλέφτες οι παγκόσμιοι και οι παγκόσμιες βρώμικες ρηπαρά γέννη ελίτ οικογενειών, όπως Rothschild, Rockefeller και όλοι αυτοί. Αν και τα γονιδιά τους είναι, γι' αυτό θα πω και ότι υπάρχουν και Έλληνες που είναι χειρότεροι βάρβαροι από οποιοδήποτε χαζάρο Μογγόλο. Είναι απέναντι μας και απέναντι στον ελληνισμό. Αλλά θα σας πω ότι όλα αυτά τα οικονομικά εργαλεία που φέραμε αποκάλυψαν όλη αυτή τη μάζα, όλο αυτό το παιχνίδι της σκευωρίας που έχει γίνει. Δεν χρειάζονταν σώσιμο η Ελλάδα. Όλα αυτά τα πλασματικά άλλωστε έχουν αποδειχθεί τα πάντα. Ήταν ψευδή τα στοιχεία για να μπούμε σε μνημόνιο, ήταν ψευδή τα στοιχεία του ΑΕΠ. Από την Αλστάρ, το οποίο έχει γίνει ολόκληρη ιστορία, είναι δομημένη πως είναι η δικαιοσύνη και βλέπουμε πόσο μασονισμό έχει εκεί μέσα και τι δογματισμένα παιδιά που εκτελούν ένα συμβόλαιο θανάτου ή ένα συμβόλαιο εξαίματος που το έχουν υπογράψει. Άρα εδώ μιλάμε, δεν γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να είναι δογματισμένοι και να είναι στα δικαστήριά μου. Δεν γίνεται τώρα να έχουν δογματισμένο υπουργό.
Δεν γίνεται. Φαντάζεστε τώρα τον Υπουργό Αμήνη, το δικό σας, να είναι δογματισμένος Εβραίος. Τελειώσαμε με την απορροσία, όπως έχει τελειώσει η Ελλάδα. Δεν γίνεται οι μυστικές μου υπηρεσίες να μην έχουν τα συμφέροντα της Ελλάδος και να κοιτάνε του Ισραήλ ή του Εβραίου ή του κάθε κερατά ή του κάθε ρηπαρού γένους. Δεν γίνεται. Βλέπετε λοιπόν ότι τώρα αυτό το θέμα είναι καθαρά εθνικό το θέμα. Είναι εθνικό. Προδοθήκαν όλοι οι Έλληνες και προδοθήκαν και από τις παγκόσμιες κυβερνήσεις, για να το θέλετε, και από την εβραϊκή και σιωνιστική Γερμανία, από την Αγγλία. Τελικά είδαμε ότι είναι όλοι απέναντι. Είδαμε τελικά ακόμα και την Εκκλησία μας να μην έρχεται κοντά με το λαό, παρά να έχει 5,5-3 λογαριασμούς, να έχει τη μισή Ελλάδα. Ξέρετε ότι η μισή Ελλάδα ανήκει στην Εκκλησία. Τι να την κάνει, ο Χριστός, θέλει κανένα αυτή, θέλει κανένα. Δηλαδή θέλει τα οικόπεδα. Ξέρετε ότι αυτοί οι ρασοφόροι. Οι μασόνοι ρασοφόροι, και τελικά αποδείξαμε ότι όλοι οι Μητροπολίτες και πάνω είναι μασόνοι. Α, τελικά δεν είναι χριστιανοί, είναι μασόνοι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, γίνεται να είσαι και χριστιανός και μουσουλμάνος και λίγο μασόνος. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, να μου εξηγήσετε τελικά. Δηλαδή, να ξέρουμε με ποιον πολεμάνε και ποιοι είναι μαζί μας, για να ξέρουμε ποιοι είναι. Άρα, λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα παιδιά ανήκουν στην Ελλάδα. Αλλά πώς τη βρήκαν αυτή την περιουσία? Ξέρετε, το δημόσιο σήμερα πάει να πουλήσει το ελληνικό δημόσιο περιουσία. Δηλαδή, δημόσιο δεν θέλει να πουλήσει τίποτα. Αλλά τα παιδιά, τα σιωνόπεδα και τα μασονόσπορα πουλάνε την ελληνική περιουσία σε εβραϊκά λόμπι. Με τι δικαίωμα? Τι συμβόλαιο έχει το ελληνικό δημόσιο για την κάθε παραλία? Και πού το βρήκε το συμβόλαιο? Δεν έχει. Ακόμα και η Εκκλησία, ξέρετε ότι είναι με συμβόλαια των Τούρκων. Ξέρετε ότι ο Τούρκος στην Ελλάδα ήταν 400 χρόνια κατακτητής, σωστά? Γίνεται, μωρέ, ποτέ να πουλάει ο Τούρκος στην Εκκλησία τη γη μου? Γίνεται? Γιατί δεν μιλάτε, ρε παιδιά? Γιατί δεν μιλάει κανένας? Πώς γίνεται ο κατακτητής που έφυγε μετά να αφήνει συμβόλαια στην Εκκλησία για τη γη των Ελλήνων, των προγόνων μου, τη ματωμένη γη? Δεν γίνεται. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα κατανοήσουν όλοι στον πλανήτη και να καταλάβουν τι έχει γίνει. Γιατί θα γίνει μεγάλος χαμός. Και θα πρέπει αυτοί που πρέπει να παίξουν πολύ κεντρική σκηνή να είναι εκεί στην κεντρική σκηνή και να αφήσουν τις αηδίες και να αφήσουν τις όχι καλά συμβαίνει. Ούτε την Ουκρανία την πιστεύω έτσι που γίνεται. Δεν την πιστεύω την Ουκρανία. Θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική. Θεωρώ ότι όλοι στο τέλος της πυραμίδας, το πάνω μέρος της πυραμίδας, τα έχουν βρει όλα. Απλά υπάρχει από κάτω η βάση της πυραμίδας που σών και καλά τσακώνονται και βεβαίως έχουν διαφορές. Αλλά τελικά στην κορυφή της πυραμίδας είναι όλοι πακέτο και χαμογελάνε. Καταλάβατε? Αυτό είναι ένα ζητούμενο το οποίο πρέπει να λυθεί με τους ανθρώπους. Και σήμερα ο άνθρωπος πρέπει να πάρει δικιά του νόηση, να πάρει δικιά του πρωτοβουλία. Γιατί αυτή η χώρα, είτε και η δικιά μου, είτε η δικιά σου, είναι δικιά σου. Καταλαβες? Δεν είναι καμιανού Πούτιν, καμιανού διαχειριστή. Και πρέπει να διαχειριστεί από τους πραγματικούς ανθρώπους έτσι όπως θέλουν να ζήσουν. Βεβαίως ο διαχειριστής είναι πάντα στα συμφέροντα της χώρας. Μπράβο σε μερικές χώρες, μέχρι το κομμάτι και το τι κακό έχει γίνει. Αλλά από εδώ και πέρα θα πρέπει να δει τα συμφέροντα πιο γενικά, γιατί το σπίτι του τελικά δεν είναι η Ρωσία. Είδες? Είδες που το σπίτι μου τελικά δεν είναι η Ελλάδα? Ή δεν είναι το σπίτι μου στην Ελλάδα? Γιατί τελικά με έναν διαχειριστή τόσο άσχημο και τόσο σκοτεινό, με κάτι φόρους έχασα και το σπίτι μου. Άρα πρέπει να διαφορθώ και για το δικό σου σπίτι. Άρα πρέπει να δηλώσει σε μια συλλογικότητα. Βλέπεις τελικά που τελείως σπίτι μας είναι ο πλανήτης και δεν είναι μόνο η Ελλάδα? Και αν γίνει κάτι στη Ρωσία, θα έχω απόϊχο στην Ελλάδα? Άρα βλέπετε τελικά που το σπίτι μας είναι ο πλανήτης. Θέλω να πω ότι ο πόλεμος μετατίθεται. Τα δόγματα δεν είναι καν των ανθρώπων. Δεν έχει τίποτα θεϊκό, δεν έχει τίποτα φωτεινό. Αν και όλες οι θρησκείες μιλάνε για φωτεινότητα, για καλοσύνη. Αλλά τελικά δεν παράγουν τίποτα από αυτά. Στη βάση λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι ο πόλεμος είναι ανθρώπων και μη ανθρώπων. Εκείνο είναι ένα κομμάτι μεγάλο, το οποίο εκεί θα μείνει και εκεί θα πάει η μάχη των μαχών. Αυτά όσον αφορά. Okay. Πιστεύετε ότι ο κόσμος θέλει κάποιες αλλαγές ή οι άνθρωποι περισσότεροι, άνθρωποι θέλουν να ζήσουν έτσι όπως ζουν? Γιατί δεν σας άκουσαν τότε? Οπότε, ναι, βγήκατε δημόσια. Τα χρόνια της σκλαβιάς είναι πάρα πολλά. Όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για όλο τον κόσμο. Όπως θα σας πω, ξέρετε, η Ελλάδα είναι το επίκεντρο του κόσμου. Αν θυμάστε, η Αμερική είπε ότι η κρίση στην Ελλάδα επιφέρει τον πλανήτη που τον ρίχνει σε κρίση. Το έπανε. Δεν είναι τυχαίο. Έτσι ήταν, αλήθεια έλεγε. Εγώ παλεύω στο μοναδικό μέρος του πλανήτη που οι άνθρωποι εδώ και χιλιάδες χρόνια, γιατί οι Έλληνες είναι έθνος από γεννησιμού κόσμου. Δεν έγινε τώρα έθνος η Ελλάδα, έτσι. Ήταν έθνος από τότε που ο πλανήτης υπάρχει. Άρα είναι το μοναδικό έθνος στη γη. Οι Έλληνες είναι εδώ όταν δεν υπήρχαν οι Κινέζοι. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν στην Κίνα, οι Κινέζοι δεν υπήρχαν. Υπήρχαν οι Μογγόλοι στα βουνά. Γι' αυτό τους λέω όλους αυτούς υβριδία. Υβριδία. Και ξέρεις τι σημαίνει υβρίδιο? Υβριδιός, βρίζει το δία. Αυτό σημαίνει. Γι' αυτό και είναι παγκόσμια η λέξη. Δεν την έχουν αλλάξει. Όταν η ελληνική μου γλώσσα έχει τη λέξη ατμόσφαιρα,
atmosphere, και είναι δισεκατομμύρια χρόνια πριν, γιατί είναι στη διάλεκτό μου, στη γλώσσα μου. Βλέπεις λοιπόν ότι εμείς, χωρίς να υπέρθει ο Γαλιλαίος ο Εβραίος να πει ότι η γη είναι στρογγυλή και γυρίζει το 1700, φανταστείτε τώρα, γιατί ανοησία ζούμε τώρα, έτσι. Η ανοησία των βοσκών, αυτό λέω εγώ. Καλά, μπορεί να μην καταλαβαίνεις τι λέω, αλλά οι άλλοι που με ακούνε κάτι θα καταλάβουν. Η ανοησία των βοσκών, όταν είσαι βοσκός, παραμένεις βοσκός. Ήρθε ο Γαλιλαίος να μου πει ότι η γη γυρίζει, όταν στη γλώσσα μου λέω ατμοσφαίρα, σφαίρα και ατμό. Η ίδια μου η γλώσσα στα προσδιορίζει όλα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από αυτά που μας έχουν μάθει τόσα χρόνια. Έχει γραμμένη μια ψεύτικη ιστορία. Ο κόσμος έχει μάθει σε μια ψεύτικη σκλαβιά, την οποία τη λέει ελευθερία. Είναι ελεύθερος, λέει, επειδή έχει λάπτοπ, επειδή έχει δουλειά, είναι ασφαλής, επειδή πληρώνει ασφάλεια. Τελικά στην Ελλάδα όλοι πληρώνουν ασφάλεια. Τώρα γιατί είναι στον δρόμο. Είδες τελικά που δεν έχει ασφάλεια, γιατί η ασφάλεια είναι καθαρά, την καθορίζεις εσύ. Πού είναι η ασφάλεια λοιπόν. Σε ένα κράτος που δεν σου δίνει το δουλειά. Επίθεση, τάκουσε. Δεν είναι. Η Ελλάδα τι νομίζει ότι είναι. Δεν έχει ανάγκη η Ελλάδα από τίποτα. Η Ελλάδα τι έχει. Μια βάρκα να ψαρεύεις. Ένα μπέλι και μια ελιά. Και όλα αυτά τα τρία που σου είπα, ειδικά τα δύο, δεν είναι καν στον πλανήτη. Ήρθανε. Πουθενά άλλο στον πλανήτη δεν υπάρχει ελιά. Η πρώτη ελιά ήρθε εδώ. Θέλει ο κόσμος να αλλάξει, θέλουν οι άνθρωποι τώρα τις αλλαγές τους ή... Θέλουν, αγαπητοί μου, να αλλάξει ο άνθρωπος, ο κόσμος, γιατί έχει αποτύχει όλο το σύστημα, και το πολιτικό, αλλά και το οικονομικό. Όμως είναι χρόνια της σκλαβιάς και δεν εμπιστεύεται την επόμενη μέρα. Σιγά σιγά όμως εμψυχώνεται, αφυπνίζεται. Εγώ θα σας πω προσωπική μου εμπειρία στην Ελλάδα, στο πιο περίεργο μέρος του χρόνου, του κόσμου, που ο κόσμος είναι πολύ δύσκολος. Γιατί έτσι είναι ο Έλληνας. Αν αυτό που κάνω το έκανα στη Γερμανία, θα είχα όλους τους Γερμανούς δίπλα μου. Αν το έκανα στην Αμερική, θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Η Ελλάδα είναι τελείως διαφορετική και σαν ιδιοσυγκρασία. Γιατί στην Ελλάδα είναι όλοι ηγέτες. Όλοι ξέρουν. Όλοι είναι γράμματοι δικηγόροι. Αλλά δηλαδή ακόμα και στο μυαλό τους να έχουν, δεν το λένε, θα σου πούνε άλλα. Που σημαίνει είναι ένας παράξενος κόσμος. Δεν είναι παράξενος, είναι μυστήριος. Είναι ηγέτης, είναι δημιουργός. Μας λένε τεμπέλιδες. Μα εμείς δεν είμαστε, εμένα προσωπικά, εμπειρία μου. Αν με βάλετε αύριο να κόβω σουβλάκια κομματάκια, θα το κάνω απανάγκη. Μετά θα φύγω, ακόμα και αν μου δώσεις 1000 ευρώ την ημέρα. Γιατί δεν μπορώ να κάνω αυτή την παραγωγή. Ο Έλληνας δεν είναι παραγωγός, είναι δημιουργός. Αν δεν έχει ιδέα, αν δεν έχει όνειρο για αυτό που κάνει, δεν θέλει να δουλέψει. Προτιμάει να κλέψει παρά να δουλέψει. Ή να γίνει ένας άνθρωπος του εργοστασίου. Δεν είναι Κινέζος να κάνει παραγωγή όλη η μέρα να κάνει το ίδιο. Καταλάβατε. Έτσι λοιπόν, ας μας αντιληφθούν όλοι ότι εμείς παρήγαμε τέχνη, τεχνολογία, λόγο, μόρφωση, ιατρική. Είναι ιδέες, η ζωή μας είναι αυτή. Έτσι να γεννιόμαστε. Αν αύριο μας κάνετε ανθρώπους για το εργοστάσιο, απλά θα πεθάνουμε. Πρέπει να το καταλάβει ο πλανήτης τι ακριβώς είναι ο Έλληνας. Με τόσα χρόνια σκλαβιά όμως που έχει γίνει, ο Έλληνας πρέπει να μπει σε μια άλλη διαδικασία και μπαίνει και όλος ο κόσμος. Και ο Ρώσος θέλει να αλλάξει. Και ο Γάλλος έχει πρόβλημα. Και ο Ιταλός έχει πρόβλημα. Όλοι έχουν πρόβλημα. Παντού λοιπόν υπάρχουν χιλιάδες οργανώσεις που αναπεζοπυρώνουν αυτή τη στιγμή για να πάρουν τις χώρες τους, τις ελευθερίες τους στα χέρια τους. Για να μην σκλαβωθούν. Προσωπική εμπειρία στην Ελλάδα σας λέω ότι δύο χρόνια με τόσα οικονομικά εργαλεία έχει παραλύσει η κυβέρνηση. Αυτό που μπόρεσα να κάνω είναι να σταματήσω μια παγκόσμια κυβέρνηση να καθιερωθεί, γιατί είχε να καθιερωθεί από το 12 με παγκόσμιο ηγέτη, χωρίς συντάγματα, γιατί αυτό λέγανε. Η νέα τάξη πραγμάτων αυτό ήθελε. Και ο Πούτιν, άμα το θέλετε, αυτό λέει. Όχι ρε παιδιά, λέει, να έχουμε ένα ηγέτη. Και ποιος είναι αυτός ο κερατάς που θα μας διοικήσει εμένα, τον Ρώσο ή τον Έλληνα. Καλά του λέει. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Θα αφήσουμε τα Ρώσικα να μπήσουμε μια γλώσσα που γουστάρετε εσείς. Θα αφήσουμε τα λεφτά μας να πάμε στον ποιού. Πού, τι θέλετε. Τι θέλετε να κάνετε. Αφήστε τις χώρες να είναι ελεύθερες και να ζήσουν όπως θέλουν. Είναι μια πολύ καλή διαδρομή να σπάσουμε όλη αυτή την παγκοσμιοποίηση, η οποία δεν είναι παγκοσμιοποίηση, είναι μόνο παγκόσμια σκλαβιά. Ήδη για να παραμείνουμε στο σκότος, στο μεσαίωνα. Ο μεσαίωνας δεν είναι τίποτα σε αυτά που έρχονται. Μπορούμε να εξελίξουμε τεχνολογίες, μπορούμε να φύγουμε πάρα πολλά πράγματα. Η Ρωσία έχει πολλές καινοτομίες και πολλές τεχνολογίες που μπορεί αύριο ο πλανήτης να είναι ελεύθερος ενεργειακά. Το ότι δεν το κάνει και αυτή είναι από πίσω της που την κλειδώνουν τα ευρυακά συστήματα και τα σιωνόπεδα. Αλλιώς υπάρχουν τεράστιες τεχνολογίες που αύριο ο πλανήτης μπορεί να ζήσει ενεργειακά χωρίς να πληρώνει, να νιώθει την ενέργεια την ίδια, να δημιουργήσει. Γιατί αν φύγεις από τη διαδικασία του να δουλεύεις τρεις δουλειές, δύο δουλειές, να τα βγάλεις πέρα και να πληρώνεις φόρους. Φόροι που δεν χρειάζονται πια, άρα δεν μπορείς να ζήσεις. Δεν μπορούμε να ζήσουμε σαν άνθρωποι. Ζούμε σαν δώα, σκλαβωμένα που πρέπει να δουλεύουμε το πρωί με το βράδυ και να έχουμε πάντα ασχολία. Η ασχολία πρέπει να σε απασχολεί με κάτι. Στην περίπτωση που πάμε σε σχόλη, σχόλη σημαίνει να μάθω, ναι. Πάμε τελείως διαφορετικά. Ανεβαίνει το επίπεδο, η επικυρίαρχη είναι τόσο βλάκες, ηλίθια ζώα, με αποτέλεσμα δεν επιτρέπουν αυτό στον κόσμο. Είναι σκοτεινοί τύποι οι οποίοι πρέπει να υποδηλώσουν τον κόσμο κάτω από μια κυριαρχία, ομπρέλα και να σε κάνουν ένα. Απλά είναι μια κρεωματομηχανή και τίποτα παραπάνω. Στην άλλη περίπτωση είναι η ευκαιρία μας τώρα, ή θα τα χάσουμε όλα ή θα τα κερδίσουμε όλα.
Αυτό είναι, και ας το σκεφτούν όλοι καλά. Πρέπει να ξεσηκωθούμε όλοι για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι οι χώρες είναι δικές μας, η ζωή είναι δικιά μας, είναι δικαίωμα της ζωής που ήρθαμε εδώ και πρέπει να τη ζήσουμε μέχρι τη θεώρησή της. Στην Ελλάδα, λοιπόν, σας λέω ότι έχουν γίνει πολλές συγκεντρώσεις, πάνω από 900.000 συγκεντρώσεις, και στον Ασπρόπυργο έχουμε αύριο πάλι συνέχεια. Τώρα, Ιούλιο μήνα που δεν μιλάει, υπάρχει κόμμα. Παντού υπάρχουν συγκεντρώσεις που έρχεται ο κόσμος και παίρνει κατευθείαν τη δυνατότητα και την πληροφορία. Δεν υπάρχουν τα καθεστώτικα κανάλια που δεν έχουν καμία εγκυρότητα, μόνο 2,5%. Και όλη αυτή η διαδικασία μπαίνει κατευθείαν στην ψυχή του συνέλληνα, του Έλληνα. Τι έχει γίνει, πώς έχει γίνει. Υπάρχουν πολλοί Ρώσοι που έχουν ενδιαφέρον και τους στέλνουμε βίντεο, αξιωματούχοι από όλο τον κόσμο. Έχει ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος. Στη Γαλλία και είναι εβραϊκά και μασονικά καταστήματα έχουν μπει ήδη στη δικασία. Ξέρουν τι φταίει. Δεν είναι θέμα, δεν μπορώ να θεωρήσω σαν Έλληνας, γιατί ποτέ δεν έγινε αυτό. Δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα πόλεμος και στην αρχαία Ελλάδα, όταν δεν υπήρχαν οι άλλες χώρες. Δεν υπήρχαν οι άλλες χώρες. Ποτέ ο Έλληνας δεν έκανε πόλεμο για θρησκευτικές πεποιθήσεις. Ποτέ. Ποτέ. Άρα, σαν Έλληνας, δεν μπορώ να σκεφτώ ποτέ ότι μπορεί να πολεμήσει μουσουλμάνος με χριστιανό, ότι να πολεμήσουμε με τους τατοϊστές ή με τους Σαολίν, με αυτά. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, δεν μας νοιάζει που πιστεύεις, μπορεί να προσκυνάς την προβατίνα σου. Άντε, για τόσο βλάκα, είσαι τόσο ζών. Έλα να σου εξηγήσω, και αν θέλεις, δεν θέλεις, πήγαινε. Άλλωστε, ο Έλληνας δεν είχε ποτέ θρησκεία. Είχε κορμοθέαση, ό,τι μπορεί να αποδείξει. Γι' αυτό έβγαλε επιστήμες. Mm-hmm. Άλλωστε, έβγαζε Γιαχβέ. Και αλληλούια, δεν έγινε τίποτα άλλο. Αυτό είναι ο Έλληνας. Ο Έλληνας είναι μια τεράστια επιστήμη. Είναι μια τεράστια διανόηση. Είναι ένα σήμα στο κεφάλι του και στο DNA του. Και αυτό δεν μπορεί κανείς να το καταστρέψει. Είναι μοναδικό το DNA του Έλληνα. Πιστεύω ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος. Υπάρχουν τεράστια ποσοστά σε εμάς πια. Υπάρχει πολλής κόσμος που έρχεται. Έχουμε φτάσει τουλάχιστον στο 30% χωρίς να υπάρχει κόμμα, χρώμα, δόγμα. Δεν έχουμε κίνημα τίποτα. Απλά μιλάμε και φημίζουμε τους Έλληνες. Πιστεύω ότι οι άλλοι δεν υπάρχουν καν, είναι ανύπαρτοι. Και πιστεύω ότι στο τέλος θα υπάρξει μια μεγάλη συνέλευση. Μια συνέλευση όπου θα ενωθούν όλοι οι Έλληνες και θα καθορίσουν το πώς θέλουμε να ζήσουμε και πώς θα διοικήσουμε τη χώρα μας. Χωρίς αυτά τα μοιάσματα να σκοτώνουν τον πολιτισμό μου, την ιστορία μου, να σκοτώνουν την αλήθεια, να σκοτώνουν το φως, να σβήνουν τους διακόπτες του φωτός και να σκοτώνουν κάθε ύπαρξη που στο σύμπαν έχει δικαίωμα να ζήσει κάθε ελεύθερη ζωή. Κύριε Σόρα, μπορείτε να πείτε λίγο για τον εαυτό σας, για την οικογένειά σας, από ποια οικογένεια είστε? Γιατί πρέπει να έχει εμπιστοσύνη σε εσάς τώρα ο κόσμος που σας ακούει? Ποτέ δεν ζήτησα καθόλου και από κανέναν να έχει εμπιστοσύνη σε μένα. Εκείνο που ζήτησα είναι να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Δηλαδή να μάθει ποιος είναι, τι θέλει εδώ, τι θέλει να κάνει και από τα δρόμενα να κινείται. Ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο και ποτέ δεν δίδαξε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι θέμα των χαζαρόπεδων που αυτό λένε να εμπιστευτούν. Όλα αυτά τα χαζαρόκια, όλα αυτά τα κολόπεδα, μάλλον συγγνώμη που εκφράζομαι έτσι, όλα αυτά τα υποπροϊόντα, υπάνθρωποι που κινούνται μέσα στις κυβερνήσεις όλων των χωρών μας, συμβαίνουν δύο πράγματα. Ήρθαν πάντα και τα έφεραν τα ΜΜΕ. Δεν γεννηθήκαν κάπου. Είναι ανεπάγγελτοι, είναι ανόητοι και ήρθαν μόνο με στόχο και αποστολή πώς να σε σκοτώσουν ή πώς να επιτελέσουν την αποστολή τους των αφεντικών τους. Στη δικιά μου την περίπτωση δεν είναι έτσι. Δεν είπα κανένα να πιστέψει. Ξεκινάμε να πιστέψει τον εαυτό του. Από τη στιγμή που πιστέψει τον εαυτό του, έχει πιστέψει στο μεγάλο πολιτισμό. Εγώ είμαι απλώς ένας μηχανισμός που μπορώ να βάλω το ποτάμι σε μία ροή. Το καθάρισμα του στάβλη του Αυγία θα γίνει από τους ίδιους και όχι από μένα. Εγώ είμαι ο μηχανισμός. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Όσον αφορά η οικογένεια, την οικογένειά μου και τον τρόπο που ζω ή τον τρόπο ή γιατί είμαι εδώ και γιατί τώρα, θα καλύψω όλα με τέσσερες φράσεις. Είμαι αυτός που πρέπει, την ώρα που πρέπει, να κάνω αυτό που πρέπει, με εκείνα που πρέπει. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτό τα λέει όλα. Είστε πλούσιος. Είμαι. Είστε πλούσιος. Ανάλογα πώς το εννοείται. Βέβαια, κάποιος που έχει ένα χιλιάρικο είναι πλούσιος. Με κάποιον που έχει. Εγώ ναι, εγώ με ένα χιλιάρικο θα ήμουν πλούσιος. Βλέπετε, είναι σχετικά λοιπόν τα πράγματα. Ο πλούτος στον πλανήτη καθορίζεται διαφορετικά. Πάντως θα σας θέσω αυτό. Mm-hmm. Μιλάγανε κάποια στιγμή κάποιοι πράκτορες, θα τους πω, σκατοπράκτορες, για το φόρουμ, το περιοδικό. Σας λέω λοιπόν ότι αν δώσω 10.000 ευρώ στο φόρουμ, θα βγάλει ό,τι βλακεία θέλω. Μήπως τα περιοδικά δίνουν το statement της τράπεζας, τη φορολογική δήλωση του κάθε κερατά που βγαίνει και λέει τι πλούτος είναι? Θα σας πω όμως μεγάλα ονόματα που δεν μπορεί να είναι. Δεν είναι ποτέ σε κανένα περιοδικό. Όπως Rothschild, δεν τον είδαμε σε κανένα περιοδικό. Τον είδαμε. Βλέπαμε κάτι άλλα παιδάκια που κάνουν λεζάντα. Ή ψάχνουν για γυναίκα, ή ψάχνουν για γαμπρό. Bullshit. Και κανείς δεν δίνει στοιχεία. Oppenheimer, τους είδαμε ποτέ? Η οικογένεια Mayfield, τους είδαμε ποτέ? Rockefeller, τους είδαμε ποτέ? Α, εκεί δεν παίρνουν στα περιοδικά. Βάζουμε κάτι κερατάδες τώρα και κάνουν λεζάντα. Ή τους μπροστινούς. Να ξέρετε ότι σε αυτά τα περιοδικά μπαίνουν οι αχυράνθρωποι, όπως John Soros. Δεν έχει χρήματα.
Είναι αχυράνθρωπος, μπροστινός. Η γιαγιά μου έλεγε, το χρήμα, η αμαρτία, δεν φαίνεται. Φαίνεται μόνο ο βήχας και ο παράς που λέγανε. Θέλω να πω λοιπόν ότι πραγματικά νούμερα και πραγματικές δυνατότητες δεν φαίνονται. Όμως το αποκλειστικό που έγινε, και αυτό ήθελα να σπάσω τον γκέτο, ήταν ότι όλοι μιλούσαν για αγορές. Οι αγορές αγοράσαν ομόλογο. Ποιες αγορές? Κανένας. Δεν είσαι αγορές. Ποιες είναι οι αγορές? Είδατε ποτέ ελληνικά ομόλογα σε γερμανό άνθρωπο? Όχι. Γιατί κανένας έγινε σε αγορές γερμανικά ομόλογα? Όχι. Ποιες είναι οι αγορές? Γιατί είδατε ρώσικα ομόλογα να αγοράζουν Έλληνες ή Γερμανοί? Όχι. Τα αρχαία τη φαντ. Ποια είναι τα αρχαία τη φαντ? Ποιε είναι οι αγορέ? Δεν έχουν όνομα τυπώνυμο. Goldman Sachs. Γιατί δεν έχει όνομα? Ποιο τη διοικεί? Ποιο έχει μετοχέ? Δεν μα λέτε? BlackRock. Blackstone. Όλε αυτέ οι εταιρείε που σα λέω είναι των επικυρίαρχων, ηλιθίων. Τελικά έχει ονόματα, έτσι. Είδαμε τελικά κάποιε εταιρείε που σκοτώναν χώρε. Όπω τώρα δηλαδή, η Standard Poor's. Δεν έχει καλά ομόλογα η Ελλάδα. Α, ναι. Πού το ξέρει? Πού προκύπτει? Αλλά έχει το Λουξεμβουργό. Που χρωστάει 4 εκατομμύρια ο κάθε πολίτης, ενώ η Ελλάδα που χρωστάει 27 με τα δικά σας τα ψεύτικα στοιχεία, έτσι. Ακινή είναι 3α, έτσι. Μα η Ελλάδα δεν είναι. Βλέπουμε λοιπόν αυτή την αλητεία, αυτό το παγκόσμιο στάτους που λείπει. Ποιος θα δικάσει τους επικυρίαρχους, ποιος θα δικάσει τη Standard & Poor's, ποιος θα δικάσει την Goldman Sachs και όλα αυτά τα υβρίδια που σκοτώνουν χώρες. Ε? Δηλαδή αν αύριο βγει η Standard & Poor's και πει, α, τώρα δεν είναι καλό, αφήστε το. Ναι. Πού προκύπτει τη μελέτη, ποια μελέτη, με ποια στοιχεία? Ποιο είναι από πάνω σου, ποιο το ελέγχει, πού είναι η δικαιοσύνη αυτού του συστήματος? Ποιο θα πει ότι η Παγκόσμια Τράπεζα κάνει καλά τη δουλειά της ή αν δεν την κάνει θα τη βάλει φυλακή? Ποιο? Δεν υπάρχουν αρχές, δεν υπάρχουν δικαστήρια. Υπάρχουν μόνο τα συντάγματα για τα κάτω κόσμο. Για την πάνω λεωφόρο δεν υπάρχει κάτι. Άρα λοιπόν εκείνη η διαδικασία και αυτά τώρα ο πλανήτης θα πάρει καινούργια μορφή. Θα δικώσει όλα αυτά τα παιδιά. Ξέρετε ότι κατηγορήθηκε ο Πάπας και δικάστηκε σε δικαστήριο 30 χρόνια τα οποία είχε βιάσει πόσα αγοράκια. Το ξέρει? Βέβαια. Παρακαλώ πολύ, θα σας στείλω όλα αυτά που λέω και ζητήστε μου όλα τα στοιχεία για να τα έχετε στα χέρια σας. Ο Πάπας και η Βασίλισσα της Αγγλίας καταδικαστήκαν σε δικαστήριο 30 έτη. Ποιος θα επιβάλλει την ποινή? Ποια αστυνομία θα πας πιάσει? Ποιος? Α, δεν ξέρουμε. Βλέπετε πόσα κένα υπάρχουν στον πλανήτη? Καταδικάστηκε σε παγκόσμιο δικαστήριο, σας λέω, ο Πάπας 30 έτη φυλακή μαζί με τη Βασίλισσα της Αγγλίας για ανθρωποθυσίες που κάνανε σε παιδιά. Τι με κοιτάτε έτσι? Ποιος θα τους πιάσει να τους βάλει φυλακή? Με άσυλο που υπάρχει. Άρα δεν μπορεί κάτι η αστυνομία, υπάρχει παραπάνω, παραπάνω δεν έχουμε, άρα δεν έχουμε κι άλλη δίκη, άρα δεν έχουμε και κάποια υπηρεσία με πρωτόκολλα στον πλανήτη να τηρείται ο νόμος τουλάχιστον του ανθρώπου και της φύσης. Έτσι, ε. Και καταλαβαίνετε γιατί πρέπει όλοι οι άνθρωποι να δουλέψουμε μαζί και να σταματήσει αυτή η αηλία, η αηδία, αυτή η ανομαλία, αυτή η παράνοια και αυτά τα ζώα, τα παρανοϊκά, να τα εξατμίσουμε τελείως. Γιατί αυτό φταίει στον πλανήτη. Πρέπει για την αρχή όλοι είμαστε σε ίδιο επίπεδο, δηλαδή όλοι εκπαιδευμένοι, όλοι να ζούμε καλά, ωραία, να έχουμε την αφάμα. Ο άλλος που δεν ξέρει άλλη ζωή και δουλεύει, κάνει τη δουλειά του από το πρωί μέχρι το βράδυ για ένα πιάτο σούπας και τέτοια, δεν θα σηκωθεί και δεν θα πάει να αλλάξει τον κόσμο τώρα. Αυτός πρέπει να πάει να αλλάξει τον κόσμο και ο άλλος που νομίζει ότι έχει χρήματα. Γιατί είπα κάτι, δεν γίνει άνθρωποι με χρήματα. Μία ένα πιάτο σούπα θα φάει ο ένας, αλλά ένα πιάτο σούπα θα φάει και ο άλλος που έχει 8 δις και δουλεύει στο χρηματιστήριο το πρωί με το βράδυ 22 ώρες και δεν κοιμάται κιόλας. Αλλά σήμερα αυτός θα έχει χάσει όλα. Άρα λοιπόν είναι στον ίδιο παρονομαστή όλοι. Σήμερα το σύστημα έφαγε τα παιδιά του. Γιατί το σύστημα, γιατί αυτό το καθεστώς δεν αναγνωρίζει τους δικούς του. Σήμερα τα τρώει όλα, κατεβάζει δικαιοσύνες, κράτη, δόγματα. Πρέπει να το σταματήσουμε. Αυτό είναι ένα κατασκεύασμα. Είναι μια μηχανή που πήρε μπροστά και τώρα δεν αντιλαμβάνεται τίποτα. Και σήμερα τρώει τα πάντα. Τρώει Ρωσίες, τρώει Ιράν, τρώει Αμερικές. Θα τα φάει όλα, θα τα καταπιεί. Είναι μια μηχανή στον αυτόματο πιλότο που καταστρέφει τα πάντα. Πρέπει να το καταλάβει, σου λέω. Πρέπει να καταλάβετε ότι εμείς μπορούμε να το σταματήσουμε αυτό το κτίνας που φτιάξαν τα ζώα που δεν μπορούν ούτε να το πιλοτάρουν. Καταλαβαίνεις. Φτιάξαν ένα καπιταλισμό αδιφάγο που έτρωγε τα πάντα. Στο κέρδος σκοτώστε, στο κέντρο σκοτώστε και πιείτε το αίμα. Τώρα πώς θα το σταματήσεις? Πώς για να καταλάβεις ότι τελικά η ζωή έχει κάτι διαφορετικό? Δεν τα χρειάζεσαι όλα αυτά. Κάτσε να δούμε πόσα χρειάζεσαι. Γιατί όλοι μιλάνε με τα θέλω, δεν μιλάνε με τα μπορώ. Δεν λες, θέλω τα πάντα, θέλω τα πάντα. Μα όλοι θέλουν τα πάντα. Σκοτώθηκε μεταξύ σας.
Δεν συζητάμε πόσα μπορώ, συζητάμε πόσα θέλω. Άρα πλούσιος είσαι όταν τα μπορώ σου είναι λιγότερα από τα θέλω σου. Και φτωχός είσαι όταν τα θέλω σου είναι περισσότερα από τα μπορώ σου. Yeah. Άρα μην ανησυχείτε. Yeah. Όλοι όμως θα πάρουν την πορεία τους, διότι έχουν φτάσει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έχει οριμάσει και ο κόσμος, τα κράτη, τα έθνη που θέλετε. Προσπαθήσανε να διαλύσουν τα έθνη. Ρωσία. Δεν υπάρχει, θα την κάνουμε πολυεθνική. Μα πώς θα την κάνουμε πολυεθνική? Δηλαδή τώρα ντρέπεται κάποιος να πει: εγώ γεννήθηκα και λέει: και πού γεννήθηκες και τι έγινε? Δηλαδή πόσο σημαντικό είναι ένας Ρώσος να γεννηθεί στην Καπερναούμ? Έγινε από την Καπερναούμ? Ενώ το DNA του είναι ρώσικο, είναι ελληνικό, είναι κινέζικο. Φτάσαν λοιπόν να διαλύσουν και να κάνουν να παγκοσμιοποιήσουν ακόμα και το DNA. Όχι, δεν παγκοσμιοποιείται το DNA. Όπως και η Monsanto. Η Monsanto είναι μια εταιρεία παραγωγής συμμεταλλαγμένων τροφίμων στην Αμερική. Ποιος την άφησε να εξελιχθεί? Τελικά είδαμε στο καλαμπόκι ή στα φυτικά μας θέματα να έχει χιλιάδες DNA μέσα. Γιατί διαλύσαμε και τα είστε τρόφιμα? Ποιος είναι αυτός που θα περάσει? Είστε εθνικιστής? Δεν ξέρω τι η λέξη είναι αυτή. Εσείς που τη μάθατε, δεν ξέρω τι σημαίνει εθνικιστής. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Όπως δεν ξέρω τι σημαίνει σημιτής, αντισημίτης, δεν καταλαβαίνω αυτές τις λέξεις. Ξέρω ένα πράγμα. Όλοι κάνουν ρατσισμό πάνω σε μένα και θα τους σπάσω το κεφάλι. Όποιος κάνει ρατσισμό πάνω σε μένα θα τους σπάσω το κεφάλι. Και μιλάει για ρατσισμό. Φανταστείτε. Ρατσισμό. Γίνεται στον Έλληνα ρατσισμός. Στον άνθρωπο ρατσισμός. Γιατί είσαι άνθρωπος? Γιατί είσαι πολύ άνθρωπος? Γιατί είσαι πολύ Έλληνας? Γιατί με τσάκισε, με σκότωσε. Τι άλλο να κάνω? Με φτάσατε στον πάτο. Τώρα δεν μπορώ να πάω παρακάτω. Τώρα παίρνω φόρα και έρχομαι, ψηλά. Και όποιον συναντήσω, θα τον κόψω στη μέση. Αυτό κάνω. Με φτάσατε στον πάτο. Και δεν πήγα μόνος μου, με φτάσατε εσείς. Με ψέματα και με πάπυρους μου πήρατε τη χώρα. Τώρα θα το συζητήσουμε. Mm-hmm. Αυτό έχω να πω. Okay. Σε ποιο επίπεδο τώρα βρίσκονται οι ενέργειές σας? Τι κάνετε? Σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε παγκόσμιο. Στην Αμερική, mm-hmm. στη Ρωσία, στη Γερμανία, mm-hmm. σε όλο το διάστημα αυτό. Αλλά και στην Ελλάδα. Μαζεύεται η Ελλάδα, συστρατεύεται όλοι. Για να γίνει μια μεγάλη ελληνική συνέλευση. Να αποφασίσουμε. Αν θα είναι εδώ τα ζώα αύριο το πρωί ή αν δεν θα είναι. Να θυμάστε. Ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου το έχω πληρώσει. Ακόμα και αυτά που δεν έκανα, που με χρεώναν συνέχεια γιατί ψάχνουν να βρούνε διαδικασίες που πρέπει να βγάλουν πράγματα για να με σταματήσουν. Άδικα. Σήμερα όλος ο πλανήτης δημιουργεί άδικα πράγματα και ο κόσμος πληρώνει άδικα πράγματα σε δικαστήρια και ανάμεσα σε κράτη. Όλοι πληρώνουμε το ψέμα και το άδικο. Ας αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να εισπράττουμε το δίκαιο γιατί γεννιόμαστε με το αίσθημα του δικαίου. Άρα λοιπόν, γεννηθήκαμε το αίσθημα του δικαίου, γιατί να μην το πράξουμε? Σήμερα λοιπόν είναι θέμα δίκαιου και άδικου στην Ελλάδα. Εγώ δεν ζητάω άλλωστε χάρη, δεν ζητάω δάνεια από κανέναν. Δεν ζήτησα χάρη από μια χώρα. Ζήτησα τα δικά μου και τα δίκαια μου, όποια και αν είναι. Τώρα, ότι είναι πολλά και ενοχλούνται κάποιοι, είναι μια διαδικασία. Άλλωστε ζητάω χρέη δικά του. Δεν χρωστάω εγώ, αυτοί χρωστάνε. Ναι, δεν ζήτησα χάρη, δεν ζήτησα δάνειο. Άλλωστε στην Ελλάδα δίνω άτοκα. Έχω κερδίσει όλες τις δίκες. Για φανταστείτε λοιπόν ένα μερμηγκάκι σαν εμένα να κερδίζει δίκες στην Ελλάδα. Και για τα ομολογά μου και για την Ανατολή και για τα Παγκόσμια Ταμεία. Τυχαίο είναι? Δεν υπάρχει τύχη και δεν πιστεύω σε αυτή. Αν υπήρχε τύχη, οι πλανήτες θα κουτουλάγανε μεταξύ τους. Άρα είναι όλα ακριβώς εκεί που πρέπει. Γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να πειράξει τίποτα. Ένας μονόδρομος υπάρχει και ας το καταλάβουν όλοι οι επικυρίαρχοι. Κάντε πίσω τώρα πριν σας πατήσει το τρένο της Νέμεσης. Της Νέμεσης. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Οκ. Okay. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ και χαιρετισμούς.